Με ισχυρόπλωτα μονοκλωνικά αντισώματα που ξεκίνησαν ήδη να χορηγούνται στους πρώτους ασθενείς, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ισχυρή πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία με ραγδαία αύξηση των νοσηλιών και των διασωληνωμένων ασθενών. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας τις τελευταίες 24 ώρες ξεπερνούν τις 500, αυξημένες κατά 11,3% σε ένα 24ωρο. Η ενδιάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 38 έτη, ενώ η ενδιάμεση ηλικία των θανόντων τα 78 έτη. Ελπίζαμε ότι σίγουρα ξέραμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, αλλά ελπίζαμε ότι με τη λήξη του χειμώνα και με την έλευση της άνοιξης και των πιο ζεστών θερμοκρασιών θα μπαίναμε σε μια πιο ήρεμη φάση. Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε καθόλου. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά μπροστά μας. Να χορηγηθεί άμεσα σε όλους τους ασθενείς που είναι απαραίτητο για να ανακοπεί η εκδήλωση σοβαρών επιπλοκών που οδηγούν στη διασωλήνωση και τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους, ζητά μιλώντας στην Κρήτη TV ο καθηγητής φαρμακολογίας Δημήτριος Κούβελας. Όχι, δεν είναι πολύ ακριβό φάρμακο, είναι ένα πολύ φτηνό φάρμακο σε σχέση με το ότι σώζει ζωή και δεύτερον σε σχέση με το κόστος της ημερήσιας νοσηλείας και μονάδα. Είναι πιο φτηνό από μια μέρα νοσηλεία. Η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων γίνεται μετά από επιλογή σε ασθενείς με βεβαρημένο ιστορικό, όπως εξηγεί ο κύριος Κούβελας, αλλά είναι χρήσιμα μόνο αν χορηγηθούν εγκαίρως. Το 80% των ασθενών που νοσούν από COVID-19 είναι ή ασυμπτωματικοί είτε έχουν συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Αυτοί είναι κατά κανόνα οι νέοι και οι άνθρωποι που είναι υγιείς, χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Σε αυτούς λοιπόν δεν προβλέπεται να δώσουμε θεραπεία, είναι σαν να την πετάμε, δεν την χρειάζονται. Τη θεραπεία την παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν υπερβολικά πολλά κιλά και έχουν υποκείμενα νοσήματα. Ο κύριος Κούβελας ήταν ο πρώτος επιστήμονας στον ελλαδικό χώρο που μίλησε για την ανάγκη προμήθειας μονοκλωνικών αντισωμάτων. Οι μεταλλάξεις, για να μην είμαι αφοριστικός, όχι πάντα, αλλά σε μεγάλο ποσοστό, είναι μια δικαιολογία των αστοχιών των πολιτικών επιλογών. Ο φόβος για την υψηλή μεταδοτικότητα της μετάλλαξης όμικρον απλώνεται και στην Ελλάδα, καθώς σε όλη την Ευρώπη καθημερινά πληθαίνουν οι χώρες που ανακοινώνουν τον εντοπισμό κρουσμάτων. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται το Βέλγιο, η Βρετανία, η Ολλανδία, η Γερμανία αλλά και η Δανία. Το ερώτημα είναι αν είναι πιο μεταδοτική. Φαίνεται πως είναι αρκετά μεταδοτική. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν προκαλεί σοβαρή ασθένεια. Εκεί φαίνεται οι τάσεις είναι διχασμένες, οι αναλύσεις είναι διχασμένες. Κάποιοι επιστήμονες από την Νότια Αφρική λένε ότι μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρή η ασθένεια που προκαλεί νόσος.